Καλωσορίζω τον καινούριο πρόεδρο στο Έδρανο και εύχομαι να έχει υγεία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα σοβαρά καθήκοντα που αναλαμβάνει από σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που κάνατε στο πρόσωπό μου και ελπίζω να μην διαψεύσω την ψήφο σας. Είναι μια γνώριμη θέση για μένα από τα παλιά, καθότι από εκεί ξεκίνησα στον πρώην Δήμο Αποδοτείας. Τα δύο πρώτα χρόνια ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος δικός μου, θεωρώ και δικό σας, θα είναι να αναβαθμίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, να το κάνουμε ένα βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Σε αυτό όμως, την κύρια ευθύνη την έχει η συμβουλήτευση. Αυτή πρέπει να δείξει τον καλύτερο του σε αυτό και ευελπιστώ και για την πολίτευση. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό και κυρίως η κοινωνία, η οποία κάθε μέρα μας κρίνει. Και δεν κρίνεται μόνο η συμπολίτευση, ο Δήμαρχος κρίνεται και η αντιπολίτευση, κρινόμαστε όλοι. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουμε ένα διάλογο με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα από τον κανονισμό και να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Σας ευχαριστώ. Είστε ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για το επόμενο της μέσης δημαρχιακής, δημοτικής θητείας θα λέγαμε. Πείτε μας πώς αισθάνεστε, πείτε μας δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη στήριξή τους. Είναι μια γνώριμη θέση για μένα του πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος όχι μόνο δικός μου, αλλά όλων των Δημοτικών Συμβούλων και κατά επέκταση των παρατάξεων πρέπει να είναι η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, να είναι ένα βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Τις επόμενες ημέρες θα συναντήσω όλες τις παρατάξεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αν χρειάζεται να αλλάξουμε πράγματα στον κανονισμό. Νομίζω, εάν δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση που το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει η πλειοψηφία, πρώτα αυτή πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα, νομίζω ότι όλοι θα κερδίσουμε και κυρίως η κοινωνία. Θεωρείτε ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου? Πάντα υπάρχουν περιθώρια διαλόγου για το καλύτερο. Παθογένειες εντοπίζετε? Φυσικά και υπάρχουν. Πιστεύετε στην επανάληψη της ιστορίας? Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύετε? Όχι. Αναφερθήκατε και είπατε ότι ξεκινήσατε την αυτοδιοικητική σας πορεία ως πρόεδρος στον Δήμο Αποδοτείας. Όμως αυτό αμέσως μετά σας επιφύλαξε μια άλλη θέση, αυτή του Δημάρχου Αποδοτείας. Θεωρείτε ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτή η ιστορία? Αυτή τη στιγμή υπηρετούμε αυτή τη θέση. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Είμαστε καλά.